Απόβαση στην Κρήτη από τη διοίκηση του κτηματολογίου στο πλαίσιο της ενημερωτικής καμπάνιας με το σύνθημα «Εδά κατέεις», δηλαδή «Τώρα γνωρίζεις». Για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα μεγάλα ποσοστά. Τα ποσοστά μέχρι σήμερα δεν είναι ικανοποιητικά. Στην παρούσα φάση, αυτό που ήρθαμε να κάνουμε εδώ είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο της Κρήτης για τα ωφέλη που έχει ο ίδιος. Μην ξεχνάμε ότι οι γενιές έρχονται και παρέρχονται. Όταν λοιπόν ένας πατέρας έρθει στιγμή να δώσει στα παιδιά του ένα χτήμα, ένα ακίνητο, πρέπει αυτό να είναι καθαρό. Και μόνο έτσι θα μπορέσει να το κάνει. Γιατί εάν δεν είναι καθαρό, δεν θα μπορέσει να το δώσει. Θα είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Στόχος της καμπάνιας είναι να πιστούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων ώστε να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους, καθώς η Μισή Κρήτη καθυστερεί τη συλλογή δηλώσεων στο κτηματολόγιο και κατά συνέπεια την ολοκλήρωσή του, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα σε Κυκλάδες και στα νησιά του Αργοσαρονικού. Είναι χαμηλά. Και είναι χαμηλά γιατί υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Η Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες λόγω χρησικτησίας, λόγω δασικών. Να ενημερώσουμε ότι είναι κάτι πολύ απλό, είναι κάτι πολύ εύκολο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν χρειάζεται τοπογραφικό κάποιος για να πάει να κάνει δήλωση της ιδιοκτησίας του. Μπορεί να επισκεφθεί τα γραφεία κτηματογράφησης της περιοχής του και σε συνεργασία με τους εκεί τοπογράφους να μπορούν να βρουν το χώρο αυτό, την ιδιοκτησία τους, πάνω στους χάρτες του κτηματολογίου. Τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην ιστορία του κτηματολογίου σημειώνονται στην Κρήτη και συγκεκριμένα 15% στο Ρέθυμνο, 5% στα Χανιά και 3% στο Μισό Ηράκλειο. Θα πρέπει να δηλώσουν τα ακίνητά τους, να τα δηλώσουν και σωστά, που σωστά σημαίνει ότι πρέπει να έχουν συντεταγμένες που θα έχουν ληφθεί από τοπογράφο ή από πολιτικό μηχανικό. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, επειδή είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο για να καταγραφούν σωστά οι περιουσίες, δεν μπορεί να γίνει την τελευταία στιγμή. Και στο Δήμο, οτιδήποτε χρειαστεί, να συνδράμουμε, είμαστε στη διάθεσή τους για να διευκολύνουμε όπου μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας τη διαδικασία δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων στο κτηματολόγιο. Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κτηματολογίου, Στέφανος Κοτσόλης, βρίσκεται στο Ηράκλειο και πραγματοποιεί επαφές με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και άλλους φορείς, ενώ ακολουθούν συναντήσεις στο νομό Ρεθύμνου. Μια ομάδα, μια πολυμελής ομάδα από το κτηματολόγιο θα επισκεφθεί για τρεις ημέρες το νομό Ρεθύμνης, όπου θα επισκεφθεί όλους τους δημάρχους των περιοχών που είναι υπό κτηματογράφηση. Τα δικά του μηνύματα στους πολίτες στέλνει ο κύριος Κοτσόλης, ο οποίος, όπως υπογραμμίζει, όσοι δεν τρέξουν άμεσα τη διαδικασία, τότε αυτή θα εξελιχθεί σε πολύπλοκη και κοστοβόρα. Μπορεί να συμμετέχει στην κτηματογράφηση χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψει μια περιουσία. Και τελικά, αυτό που είναι, αν θέλετε, στην παρούσα φάση, είναι πολύ πιο φθηνό και πιο γρήγορο το να συμμετέχει στη διαδικασία κτηματογράφησης, γιατί όσο περνάει ο καιρός και πάμε σε επόμενο στάδιο, σε επόμενη φάση κτηματογράφησης, τότε γίνεται και πιο πολύπλοκο και φυσικά και πιο ακριβό.